Καλησπέρα. Σε αυτή τη διάλεξη θα δούμε πώς από ένα υφιστάμενο δρόμο, μια υφιστάμενη τοπογραφική αποτύπωση, μπορούμε να βρούμε μέσω του γωνιακού διαγράμματος από τις συντεταγμένες των σημείων της τοπογραφικής αποτύπωσης τα χαρακτηριστικά του άξονα ενός δρόμου. Δηλαδή, ποια περιοχή είναι ευθυγραμμία, ποια είναι καμπύλη, ποια είναι κλωθοειδής και πώς αυτά θα τα βρούμε μέσα από την παραγωγή του γωνιακού διαγράμματος. Εδώ βλέπουμε έναν δρόμο από μια τοπογραφική αποτύπωση στην οποία έχει αποτυπωθεί τόσο το κέντρο του δρόμου όσο και οι δύο οριογραμμές του δρόμου, αριστερά και δεξιά, και ουσιαστικά κάθε σημείο από αυτά έχει μια συντεταγμένη χ και ψ, καθώς και επίσης και το υψόμετρο. Το υψόμετρο στην παρούσα φάση δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρουν μόνο οι συντεταγμένες χ και ψ. Για να βρούμε τις συντεταγμένες ενός σημείου χρησιμοποιούμε την εντολή ID, όπου κλικάροντας το σημείο μου γράφει τη συντεταγμένη χ, ψ και ζήτα. Αν θέλουμε να βρούμε τις συντεταγμένες μιας μεγάλης ευθείας η οποία αποτελείται από πολλά ευθύγραμμα τμήματα, αν πάμε εδώ στο Properties θα δούμε ότι είναι Polyline. Τότε πατάμε την εντολή List και ουσιαστικά μας εμφανίζει για όλες τις κορυφές τις συντεταγμένες, Χ, Ψ και Ζήτα. Για να δούμε αν η πρώτη συντεταγμένη σε ποια μεριά είναι, 32, 95, 80, 75, 60, πατάμε την εντολή ID. Σε αυτό το σημείο, όχι, δεν είναι αυτή η συντεταγμένη, άρα αυτή τη στιγμή αυτή η ευθεία έχει αρχή από τη δεξιά μεριά προς την αριστερή. Επειδή έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε το σχέδιο από αριστερά προς τα δεξιά, όπως ακριβώς γράφουμε και διαβάζουμε, για αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω την εντολή Reverse και ουσιαστικά θα αντιστρέψω τις συντεταγμένες αυτής εδώ της ευθείας. Μας ενδιαφέρει μόνο ο άξονας του δρόμου, οι οριογραμμές δεν με ενδιαφέρουν. Οι οριογραμμές θα με ενδιαφέρουν για να βρω το πλάτος ουσιαστικά του δρόμου, αριστερά και δεξιά. Τώρα, διαλέγοντας αυτή την ευθεία και πατώντας ουσιαστικά την εντολή List, είτε λάμδα γιώτα είτε List ολόκληρο, μου εμφανίζει τις συντεταγμένες. Μου λέει Press Enter to Continue για να δω όλες τις συντεταγμένες. Επειδή είναι πάρα πολλές συντεταγμένες, έχω πατήσει αρκετές φορές το Enter ή το Space και ουσιαστικά μου τις έχει εμφανίσει όλες εδώ πέρα. Αν τις διαλέξω τώρα αυτές, έχω τη δυνατότητα από το δεξί κλικ να πατήσω Copy και να τις αντιγράψω. Χαμηλώνω πάλι την μπάρα μου. Να τις αντιγράψω σε ένα κενό Excel. Επικόλυση. Σβήνοντας τις περιοχές που γράφουν. Press Enter. Κρατώντας τον Control πατημένο μπορώ να διαλέξω θέση. Δεξί κλικ και διαγραφή. Σβήνω ουσιαστικά αυτά που δεν με ενδιαφέρουν. Ουσιαστικά εγώ χρειάζομαι να διαλέξω όλα τα σημεία και πατήσω διπλό κλικ στο Excel ή ουσιαστικά τα κάνω να φαίνονται σε μεγάλο πλάτος για να βλέπω τι χρειάζομαι. Εγώ χρειάζομαι τις συνταγμένες χ και ψ. Τα υπόλοιπα στοιχεία κρατώντας Ctrl πατημένο μπορώ να τα σβήσω. Δεξί κλικ του mouse διαγραφή. Θα δείτε ότι το AutoCAD έχει τελεία για κόμμα. Είναι στο αμερικάνικο σύστημα. Επομένως, διαλέγω αυτές τις δύο ευθείες, πατάω αντικατάσταση, την τελεία με κόμμα, προκειμένου να τα κάνω δεκαδικούς αριθμούς όπως βλέπουμε στην Ευρώπη, και στη συνέχεια πατάω το χ ίσον με κενό, ώστε να μείνει μόνο ο αριθμός συντεταγμένης, και ψ ίσον με κενό, για να μείνει πάλι ο αριθμός μόνο της συντεταγμένης. Αυτό το έκανα από το κεντρικό μενού, έβρεση, αντικατάσταση και ουσιαστικά αν συμπληρώσω μια γραμμή εδώ πέρα, εδώ έχω τη συντεταγμένη χ και εδώ τη συντεταγμένη ψ. Για να κεντράρω λίγο όλα τα γράμματα. Εφόσον τώρα έχω τις συντεταγμένες χ και ψ, μπορώ να προσδιορίσω δύο στοιχεία. Το ένα είναι το μήκος κάθε οδικού τμήματος, μήκος
νήματος, το οποίο προκύπτει ουσιαστικά από τη θεμελιώδη θέση της γεωδεσίας, που είναι τετραγωνική ρίζα, δέλτα χ τετράγωνο και δέλτα π τετράγωνο. Ίσον λοιπόν square root, square root, έτσι ονομάζει το Excel, την τετραγωνική ρίζα, αυτό στο τετράγωνο, αυτό επί αυτό, συν το ψ στο τετράγωνο, συγγνώμη, πρέπει πρώτα να βρω το δέλτα χ και το δέλτα ψ, είναι τετραγωνική ρίζα, δέλτα χ τετράγωνο και δέλτα ψ τετράγωνο, το δέλτα χ είναι αυτό μείον αυτό, διαφορά δύο διαδοχικών συντεταγμένων, και το δέλτα ψ αντίστοιχα. Μπορώ να κάνω drag and drop ή απλά να πατήσω διπλό κλικ στη δεξιά κάτω πλευρά του mouse και ουσιαστικά πηγαίνει μέχρι την τελευταία στη θέση. Τα δύο τελευταία στοιχεία δεν με ενδιαφέρουν, γιατί ουσιαστικά παίρνουν, άμα δούμε, τα δύο τελευταία στοιχεία που είναι ένα μηδενικό, άρα μέχρι εδώ. Το μήκος του τμήματος, αν ξεκινήσουμε από τη χιλιομετρική θέση 0, συγγνώμη, το μήκος του τμήματος φυσικά προκύπτει, όπως είπαμε και πριν, από την τετραγωνική ρίζα του δέλτα χ στο τετράγωνο συν δέλτα ψ στο τετράγωνο. Ας βάλω να κρατάει δεξί κλικ μορφοποίηση και λέω μόνο 2 δεκαδικά ψηφία. Και πάλι με διπλό κλικ μπορώ να βρω όλα τα μήκη των οδικών τμήματων. Το τελευταίο είπαμε δεν μας ενδιαφέρει. Δίπλα να βρω το μήκος της οδού. Το μήκος της οδού λοιπόν, αν στην αρχή είναι 0 η χιλιομετρική μου θέση, τότε σε αυτό το μήκος προσθέτω το κάθε φορά το μήκος του οδικού τμήματος που έχω να προσθέσω και ουσιαστικά φτιάχνω την χιλιομετρική μου θέση. Θα μπορούσα να διαλέξω αυτά τα νούμερα, αν πατήσω μορφοποίηση, προσαρμοσμένη, και στο γενικό τύπο να γράψω 0 συν 0 0 0 0 και θα μου το εμφανίσει με τη μορφή που έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε στην οδοπία. Αυτό λοιπόν είναι το μήκος του δρόμου όπως παράγεται από όλα αυτά τα σημεία. Το δεύτερο στοιχείο που χρειάζομαι είναι το αζιμούθιο της κάθε πλευράς, δηλαδή η γωνία που σχηματίζει. Βρήκαμε το μήκος που έχει κάθε πλευρά, θέλουμε τη γωνία που σχηματίζει ουσιαστικά η κάθε ευθεία, αν φέρω την κατακόρυφο, και μετρήσω εδώ πέρα τη γωνία αυτή. Εδώ το AutoCAD το βγάζει σε μοίρες, αλλά αν πάω στο Properties, Angular Dimension, μπορώ τις βαθμούς να του κάνω gradients και αντίστοιχα να βάλω 4 δεκαδικά. Αυτό λοιπόν το 66-59-54 είναι το αζιμούθιο της γωνίας της πρώτης ευθείας. Αν παίρνω δύο διαδοχικές συντεταγμένες χ και ψ, μπορώ να βρω τα αζιμούθια όλων των ευθειών που αποτελούνται από τα σημεία χ και ψ. Και αυτό θα πάμε να κάνουμε τώρα. Από τις συντεταγμένες λοιπόν χ και ψ μπορώ να βρω το αζιμούθιο της γωνίας με βάση αυτήν εδώ τη θεμελιώδη σχέση της γεωδεσίας. Η εφαπτωμένη του αζιμουθίου είναι δέλτα χ προς δέλτα ψ, και επομένως η γωνία α που σχηματίζεται είναι το τόξο εφαπτωμένης δέλτα χ δια δέλτα ψ απέναντι προσκύμενη, και το αζιμούθιο δίνεται από αυτές τις τέσσερις μαθηματικές σχέσεις αν είμαι στο πρώτο τεταρτημόριο, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο. Επειδή εμείς εδώ στην περίπτωσή μας έχουμε δέλτα χ θελτικό, δέλτα ψ αρνητικό, δέλτα χ θετικό, δέλτα ψ αρνητικό, βρίσκομαι στη δεύτερο τεταρτημόριο και επομένως το αζιμούθιο είναι 200 μείον α. Πρώτα όμως πρέπει να βρούμε την απόλυτη τιμή του δέλτα χ προς δέλτα ψ.
την απόλυτη τιμή, επαναλαμβάνω. Η απόλυτη τιμή καθορίζεται με το absolute. Έτσι καταλαβαίνω το Excel την απόλυτη τιμή. Δέλτα χ προς δέλτα ψ. Θα βρούμε τη γωνία α ως τόξο εφαπτωμένης. Αν είναι η γωνία της οποίας η εφαπτωμένη κάνει 0,57 τόσο. Και επειδή το αποτέλεσμα θα βγάλει το Excel είναι σε ακτίνια, το δούμε τώρα, 0,52 ακτίνια, πολλαπλασιάζω επί 200 διά τον αριθμό π, ο οποίος είναι πι, παρένθεση παρένθεση, προκειμένου να μετατρέψω τη γωνία α σε grad. Εδώ από ό,τι θα δείτε 52-85 πιθανότατα έχουμε πάρει την τελευταία συνταγμένη και γι' αυτό όχι 52-85, συγγνώμη, είναι η πρώτη. Βρίσκουμε λοιπόν τη γωνία α και αντίστοιχα το αζιμούθιο. Επειδή έχω δέλτα χ θετικό και δέλτα ψ αρνητικό, είναι 200 μείον α. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν βρίσκουμε παραξενεύτηκα πάρα πολύ γιατί κανονικά θα έπρεπε σε αυτό το σχέδιο το αζιμούθιο να είναι αυτή η γωνία, αλλά θα δείτε εδώ ότι οι άξονες στους οποίους έχω δημιουργήσει εγώ χ και ψ είναι ανάποδοι, ο ψ είναι οριζόντιος και ο χ ο κατακόρυφος. Για να γυρίσω τις συντεταγμένες που να χρησιμοποιήσω την εντολή DView ή την εντολή UCS, διαλέγω μια ευθεία, twist, είναι αυτό εδώ το twist, και αυτή τη στιγμή έχω το 90 μοίρες σαν οριζόντιο άξονα, θα το βάλω σε 0 μοίρες και τώρα οι άξονες χ και ψ έχουν έρθει στα ίσα τους. Επομένως το αζιμούθιο δεν είναι αυτή η γωνία, αλλά είναι αυτή η γωνία. Και γι' αυτό είμαι στο δεύτερο τεταρτημόριο και είναι 166.59.54. Θα δούμε 166.59.54, πράγματι το αζιμούθιο είναι σωστό. Πλέον με αυτά τα στοιχεία εδώ πέρα, την κίτρινη στήλη, τον άξονα των χ και την πράσινη στήλη τον άξονα των ψ, διαλέγω αυτές τις δύο περιοχές, διαλέγω τη μία και μετά κρατάς το control πατημένο, διαλέγω τη δεύτερη εισαγωγή γράφημα και πατάω να κάνω ένα γράφημα διασποράς, εισαγωγή, γραφήματα, διαλέγω εδώ που είναι η διασπορά και διαλέγω πιθανόν αυτό με τις κουκκιδίτσες για να το βλέπω, το μεγαλώνω όσο χρειάζεται. Εδώ φαίνεται μια περιοχή μετά το 300, ότι λίγο με παραξενεύει γιατί πάβει να υπάρχει συνέχεια. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει ακριβώς στο 320. Στο 320 λοιπόν συμβαίνει το εξής, ξαφνικά
από εκεί που το χ ήταν θετικό και το ψ αρνητικό, τώρα είναι και το χ θετικό και το ψ αρνητικό, επομένως η μαθηματική σχέση για και το χ αρνητικό και το ψ αρνητικό είναι 200 συν α, άρα από εδώ και πέρα το αζιμούθιο δεν είναι 200 πλην α, αλλά είναι 200 συν α και μέχρι την περιοχή όπου έχω το συν και το πλην και το χ αρνητικό και το ψ αρνητικό, άρα από εδώ έως εδώ. Θα δείτε τώρα ότι το γράφημα έχει στρώσει και έχει πλέον μία μορφή που δεν έχει αυτή την ασυνέχεια που είχε πριν. Για να το δω λίγο πιο έντονα, ας κάνω τον κατακόρυφο άξονα, διαλέγω τον κατακόρυφο άξονα, δεξί κλικ, μορφοποίηση άξονα, την αφετηρία να τη βάλω στο 100. Για να δούμε λίγο πιο έντονα τις αλλαγές. Αυτό λοιπόν είναι το γωνιακό διάγραμμα. Στον άξονα χ είναι η χιλιομετρική θέση του δρόμου και στον άξονα ψ είναι το αζιμούθιο. Από αυτήν λοιπόν από αυτό το γράφημα, το γωνιακό διάγραμμα, μπορώ να προσδιορίσω σε ποιες περιοχές έχω ευθυγραμμία, σε ποιες περιοχές έχω καμπύλη και σε ποιες περιοχές έχω κλωθοειδή. Στις περιοχές σχήματα, γραμμή. Στις περιοχές όπου έχω ευθυγραμμία, οριζόντια ευθεία, μορφοποίηση, μέγεθος και θέση, να την κάνω τη γραμμή αυτή κόκκινη, να την κάνω αρκετά χοντρή για να τη δούμε. Στην περιοχή λοιπόν αυτή που έχω ευθυγραμμία, στο γράφημα οριζόντια ευθυγραμμία είναι και ευθυγραμμία στην πραγματικότητα. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την περιοχή. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την περιοχή. Αυτό τώρα το δείχνω σημειακά. Το πώς μπορούμε να βρούμε από ποιο σημείο μέχρι ποιο σημείο είναι, αν πάμε τον κέρσορα από πάνω, μας λέει ότι αυτό το σημείο είναι το 180, άρα από την χθ 0 έως η χθ 180 είναι ευθυγραμμία. Ας επαναφέρω την ευθεία πάνω. Αντίστοιχα, αν κατεβάσω αυτή την ευθεία κάτω, από αυτό το σημείο, από την χθ 370 έως τη χθ περίπου 420, 370 στο 420 είναι ευθυγραμμία. Αντίστοιχα από το 0 ως 180 είναι ευθυγραμμία και αντίστοιχα αν κουνήσω και αυτήν την ευθεία από εδώ, ας πούμε από το 768 και 30 έως το τέλος, ως το 900 είναι αντίστοιχα ευθυγραμμία. Το κομμάτι από εδώ ως εδώ που έχει σταθερή κλίση, να το κάνω πράσινο για να ξεχωρίζει, όπως επίσης και από εδώ πιθανόν με το μάτι κάνω την προσέγγιση, δεν έχω καμία ακρίβεια. Από εδώ ως εδώ λοιπόν είναι ευθυγραμμία. Κεκλειμένη ευθυγραμμία σημαίνει ότι βρίσκομαι σε καμπύλη. Άρα από το σημείο αυτό, από το 210 έως το σημείο αυτό, το 330, βρίσκομαι σε καμπύλη. Πόσο είναι το αζιμούθιο στην πρώτη θέση? 210, 171 και 66 το γράφει. Πηγαίνοντας ο κέρσορα δίπλα. 171 και 66 το αζιμούθιο. Και στην τελευταία θέση είναι 202 και 51. 202 και 51. Η εφαπτωμένη λοιπόν της γωνίας ουσιαστικά τι μου δίνει? Απέναντι κάθετη είναι διαφορά γωνίας. Να την προσδιορίσω ίσον αυτό μείον αυτό. 30,85 grad. Και η διαφορά των χιλιομετρικών θέσεων
είναι το μήκος. Αν θυμηθούμε λίγο το πώς προσδιορίζουμε το μήκος κυκλικού τόξου. Το μήκος κυκλικού τόξου είναι ρο, η ακτίνα δηλαδή του κύκλου επί την επίκεντρη γωνία. Να το δούμε λίγο. Στο τυπολόγιο, για να βρω το μήκος εγώ του κυκλικού τόξου που είναι από εδώ έως εδώ, το ωμέγα ως το ωμέγα τόνος, αυτό το μήκος του κυκλικού τόξου είναι όσο είναι η ακτίνα επί την επίκεντρη γωνία, ρο επί α. Το μήκος λοιπόν του κυκλικού τόξου, που είναι η οριζόντια αυτή απόσταση, από εδώ έως εδώ, μην το κάνω πορτοκαλί, και αντίστοιχα η κατακόρυφη απόσταση είναι η γωνία. Το κάνω μπλε. Από τη μαθηματική σχέση λοιπόν λάμδα ίσον ρο επί α, το λάμδα το ξέρω είναι 120, το α το ξέρω είναι 30,85, το ρο επί α είναι αν η γωνία ήταν σε ακτίνια, επειδή η γωνία εμένα είναι σε βαθμούς, πρέπει να πολλαπλασιάσω επί πι για 200. Και αυτή είναι πλέον η μαθηματική μου σχέση. Αν δούμε και το τυπολόγιο, θα δούμε ότι ο προσεγγιστικός τύπος είναι ρο επί α σε grad για το μήκος κυκλικού τόξου ή π επί ρο επί α δια 200, εφόσον το η γωνία α είναι σε grad όπως εμείς την έχουμε τώρα. Άρα η ακτίνα ρο θα είναι ίσο αντίστοιχα με αυτό που προκύπτει από τη μαθηματική αυτή σχέση, δηλαδή η ακτίνα ρο θα είναι ίση με λάμδα διά, και στον παρονομαστή θα είναι α επί πι διά 200. Το 200 μπορεί να πάει και στην αριθμητή και να είναι επί 200. Άρα μπορώ από αυτή τη μαθηματική σχέση να βρω την ακτίνα, η οποία είναι λάμδα το 120 διά τη γωνία επί 200 διά π. 247 μέτρα μορφοποίηση αριθμός 2 δεκαδικά. Βρήκαμε λοιπόν την ακτίνα αυτή του κυκλικού τόξου και κατά αντιστοιχεία μπορούμε να βρούμε και την ακτίνα αυτού του κυκλικού τόξου. Πάλι με αντιστοιχεία, αν αυτό είναι στο 449, 459,64, το τέλος της ευθείας είναι στο 739,97, το αζιμούθιο σε αυτή τη θέση είναι 202,37, και το αζιμούθιο σε αυτή τη θέση είναι 739, συγγνώμη, 138,83. Άρα η γωνία είναι 63,64, το μήκος είναι 280, άρα η ακτίνα είναι το μήκος διά τη γωνία α επί 200 διά π. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν η ακτίνα είναι 280.
εφόσον έχω ανηφόρα η γωνία είναι δεξιόστροφη, όπως προχωράω από πάνω προς τα κάτω που ξεκινήσαμε είναι δεξιόστροφη, ενώ όταν έχω κατηφόρα στο διάγραμμα είναι αριστερόστροφη, σημαίνει ότι μειώνεται το αζιμούθιο. Αυτή λοιπόν η γωνία είναι δεξιόστροφη, η καμπύλη, και αυτή η πλευρά είναι αριστερόστροφη. Τώρα, αφού έχουμε καθορίσει λοιπόν τα ευθύγραμμα τμήματα και τα καμπύλα τμήματα, παραδείγματος χάρη εδώ με το 0,180 είναι ευθυγραμμία και το 210 έως 330 είναι καμπύλη, σημαίνει ότι από το 180 μέχρι το 210, που είναι αυτά τα τρία σημαδάκια που κάνουν σαν καμπύλο τμήμα, όπως και εδώ κάνουν σαν καμπύλο τμήμα και εδώ κάνουν σαν καμπύλο τμήμα και εδώ το ίδιο, είναι κλωθοειδής. Άρα το μήκος κλωθοειδούς είναι 210 μείον 180. Το μήκος κλωθοειδούς λοιπόν που συμβολίζεται με το γράμμα L είναι σε αυτή την περίπτωση 210 μείον 180, 30 μέτρα. Και άμα δούμε στο τυπολόγιο, υπάρχει ο θεμελιώδης τύπος για την κλωθοειδή, όπου το μήκος κλωθοειδούς είναι α τετράγωνο διαρρό. Την ακτίνα μόλις την έχουμε βρει, η ακτίνα είναι ίσο με το 247, άρα η παράμετρος α είναι τετραγωνική ρίζα του λάμδα επί ρο από τη θεμελιώδη σχέση. Και αν αυτό το βάλουμε μαθηματικά, να βρούμε πόσο είναι, τετραγωνική ρίσα του λάμδα επί ρο κάνει 86 μέτρα. Άρα, μορφοποίηση, αριθμός, δύο στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βρω και για την καμπύλη αυτή την κλωθοειδή εισόδου. Αντίστοιχα εδώ πέρα μπορώ να βρω την κλωθοειδή εξόδου, που είναι από το 330 ως το 370, άρα το L εισόδου είναι 30 μέτρα, το L εξόδου είναι 40 μέτρα, γιατί είναι 370 μείον 330. Από αυτό το σημείο μέχρι αυτό το σημείο που κάνει μια καμπυλούλα, και αντίστοιχα το α εξόδου θα είναι τετραγωνική ρίζα ρο επί λάμδα, και αυτό είναι 99 μέτρα. Η συγκεκριμένη κλωθοειδής είναι ασύμμετρη, αφού δεν έχει το ίδιο μήκος δεξιά και αριστερά, δεν είναι συμμετρική, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μπορώ να προσδιορίσω την παράμετρο της κλωθοειδούς. Το ίδιο θα μπορούσα να κάνω και για την επόμενη καμπύλη με τα αντίστοιχα τμήματα και να προσδιορίσω τις άλλες παραμέτρους. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία παραγωγής καταρχήν του γωνιακού διαγράμματος και εξαγωγής κατά δεύτερο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των στοιχείων που το αποδελτιώνουν, δηλαδή όταν έχω οριζόντια ευθεία είναι ευθυγραμμία, όταν έχω κεκλειμένη ευθεία είναι κυκλικό τόξο, η ανηφόρα υποδηλώνει δεξιόστροφη καμπύλη, η κατηφόρα υποδηλώνει αριστερόστροφη καμπύλη, και στην περιοχή όπου έχω καμπύλο τμήμα είναι ουσιαστικά τα τόξα συναρμογής, η κλωθοειδής. Τα ποσοτικά στοιχεία πλέον, στην ευθυγραμμία απλά καθορίζουμε το αζιμούθιο. Το αζιμούθιο της γωνίας εδώ πέρα μπορούμε να το δούμε και στους μαθηματικούς τύπους. Είναι περίπου 166,5, 166,7, κάπου εκεί. Αντίστοιχα στην τελική ευθεία είναι 135,8, 135,8 περίπου. Και τα ποιοτικά στοιχεία για την καμπύλη είναι η ακτίνα της. Είπαμε από την εφαπτωμένη της γωνίας γνωρίζουμε το μήκος της καμπύλης και τη γωνία της καμπύλης σε βαθμούς. Και από αυτόν τον τύπο μπορούμε να βρούμε την ακτίνα που είναι ο μόνος άγνωστος. Και αντίστοιχα για τις κλωθοειδείς, αφού έχουμε προσδιορίσει την ακτίνα, ξέρουμε το μήκος εισόδου και το μήκος εξόδου από τις
από το μήκος αυτό που έχουν τα σημεία που σχηματίζουν καμπύλη και βρίσκουμε από τον τύπο α τετράγωνο διαρρό ότι το λάμδα είναι α τετράγωνο διαρρό, το μήκος κλωθοειδούς είναι α τετράγωνο διαρρό, μπορούμε να βρούμε την κλωθοειδή εισόδου και εξόδου. Αυτά για σήμερα, τα λέμε την επόμενη φορά.